Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βλογκάκι εδώ από την Αθήνα. Σήμερα δεύτερη μέρα εδώ και είναι Δευτέρα. Θα πάμε σήμερα να δούμε διάφορα έπιπλα και εννοείται ότι θα σας πάρω μαζί μου σε όλο αυτό. Θα πάμε να δούμε παιδικά έπιπλα, ψάχνουμε για την κούνια. Θέλουμε να πάρουμε την κούνια του μωρού, την πρίκα του κτλ. Καρότσι όχι, έχουμε παραγγείλει, αλλά θέλουμε... Έχουμε όμως πάρα πολλά πράγματα, καρεκλάκι, φαγητού, έχουμε, ξέρετε. Τώρα εσείς που έχετε παιδιά, ξέρετε, εγώ δεν ξέρω από πού να αρχίσω βασικά. Πάω στα μαγαζιά και τους λέω βοηθήστε με το μαλλί μου τη φάση. Και τους λέω βοηθήστε με γιατί παιδιά δεν έχω ιδέα. Φάγαμε το πρωινό μας και τώρα ξεκινάμε. Αυτά θα ανοίγουν 10 η ώρα και τώρα είναι 10 η ώρα, οπότε θα φύγουμε. Προσπαθούμε να μην μας πιάνει πολύ ζέστη, γιατί δεν αντέχουμε. Εγώ ειδικά δεν αντέχω. Οπότε προσπαθώ να μην μας πιάνει πολύ ζέστη, να φεύγουμε αρκετά νωρίς από το σπίτι έτσι για να μην μας πιάνει ζέστη. Το μεσημέρι να είμαστε πίσω, να τρώμε το μεσημεριανό. Και το απόγευμα δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να πάω σίγουρα στο Baby City και στο Λιτό. Να δούμε εκεί, γιατί ξέρω ότι έχει πάρα πολλά έπιπλα. Βέβαια μου έχουν πει ότι το Λιτό είναι πολύ πιο οικονομικό. Οπότε δεν ξέρω, θα πάμε και στα δύο. Έχω σκοπό ότι μόλις βρω αυτά που θέλω να το πάρω κατευθείαν και να μην κάνω ολόκληρη διαδικασία. Πήγαινε στο ένα, πήγαινε στο άλλο, βρες μου πώς το έχει εκεί. Δηλαδή άμα βρω κάτι που μου αρέσει και είναι και σε καλή τιμή, να το πάρω να τελειώνουμε ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Και τι έχω βάλει, σήμερα έχει αρκετή ζέστη εδώ. Έχω βάλει αυτό εδώ το μπλουζάκι και την καινούργια μου βερμουδίτσα που πήρα, η οποία είναι πάρα πολύ άνετη και βλακία που δεν την πήρα και σε άλλο χρώμα είναι η αλήθεια. Έπρεπε, αλλά εντάξει, από τη Ρόδο, βέβαια στη Ρόδο είναι πιο ακριβά. Και όσο πιο άνετη γίνεται, γιατί έχει άπειρη ζέστη και δεν υποφέρεται. Τώρα να δω και στα καταστήματα τι θα μπορώ να σας τραβάω, γιατί δεν είναι εύκολο να τραβάς μέσα στα μαγαζιά, σας το έχω πει. Και εννοείται ότι θα πρέπει να ψωνίσω κιόλας. Πόση ώρα να τραβάω στο κάθε μαγαζί, γιατί και εγώ πρέπει να δω, να μου πούν τι να αγοράσω κτλ. Δεν πειράζει όμως, θα σας τραβάω όσο περισσότερα μπορώ, αλλά και εγώ πρέπει να δω. Καταλαβαίνετε. Γίνεται χαμούλης. Και εκεί σίγουρα θα έχω και κάποια κοπέλα από πίσω μου, πήγαινε έλα να με βοηθάει, οπότε δεν μου είναι και εύκολο να βγάζω την κάμερα. Αυτά λοιπόν, θα σας τραβήξω όσο περισσότερα μπορώ και να δούμε. Θα βρούμε τίποτα ή θα πάμε άδικα. Αυτό είναι το outfit of the day. Χαμός από πίσω τα σκουπίδια, θα τα πάρουμε τώρα. Παντοφλίτσες. Δίπλα εδώ είχα βάλει πλυντήριο και έτοιμη. Εντωμεταξύ το δέρμα μου για κάποιο λόγο έχει εξεραθεί πάρα πολύ, πάρα πολύ. Έχω τρομερή ξεροδερμία εδώ πάνω και πάντα το παθαίνω αυτό όταν ταξιδεύω, τέλος πάντων. Παιδιά, αυτή είναι τέλεια. Είναι εκπληκτική η βερμουδίτσα. Τέλος πάντων, έτσι άνετη και δροσερή. Όσο γίνεται δηλαδή με αυτή τη ζέστη, γιατί δεν ξέρω και πόσους βαθμούς έχει έξω. Έχω βάλει εδώ και ένα... τέτοιο. Και περιμένουμε τώρα τον Ηλία να ετοιμαστεί. Μόλις φτάσαμε και η πλάκα είναι ότι εδώ έχει πάρα πολλά μαγαζιά. Έχει και το Λιτό και το Μπεμπέζου. Μπεμπέζου, κάπως έτσι. Εσείς μου το είχατε προτείνει. Και έχει και Prenatal και τέτοια. Έχει πάρα πολλά. Οπότε θα τα πάρουμε έτσι με τη σειρά. Και μετά λογικά θα πάμε στο Baby City. Να το Λιτό. Για να δούμε λίγο τι έχει. Εντάξει, ήταν λίγο πιο δίπλα και το έχουν μεταφέρει. Καλά, παίζει να έχει άπειρα πράγματα εδώ. Μόνο παιχνίδια που βλέπεις. Ποιο καρότσι είναι αυτό? Α, το English είναι. Ωραία είναι και αυτό, ε. Ωραίο καρτσάκι. Μ' αρέσει γιατί έχει και τη βάση για το Port Bebé. Ωραίο. Λοιπόν, πάμε μέσα. Μπήκαμε λοιπόν και στα Λιτό που είχε πάρα πολλά πράγματα, πολλά παιχνίδια, παιδιά, από παιχνίδια άλλο τίποτα. Αν ψάχνετε για δωράκια και έχετε κοντά σας Λιτό, είναι ό,τι καλύτερο θα σας πω εγώ. Γιατί είχε μεγάλη ποικιλία και σε ξύλινα και σε πλαστικά αυτά τα Fisher Price, Kiko και τα λοιπά, και τύπου Montessori, δηλαδή... είχε μεγάλη ποικιλία, εγώ δεν πήρα βέβαια κάτι να σας πω την αλήθεια, γιατί εντάξει είχαμε να πάρουμε ένα κάρο πράγματα που δεν μπορούσα τώρα να σκέφτομαι και τα παιχνιδάκια του. Εγώ είχα πάρει μερικά από το Zara Home, βεβαίως και θα ψωνίσουμε κάτι ακόμα, δεν είναι απαραίτητο βέβαια, αλλά εγώ πιο πολύ το λέω για να στολίσω το δωμάτιό του. Επίσης είχε και πολλά χαλάκια δραστηριοτήτων. Φουλ
φράχτης, όπου σίγουρα θα πάρουμε και εμείς ένα φράχτη και λόγω του σελήν. Κάποιες φορές μπορεί να θέλω να βάλω το μωρό στο relax και να μην έχω την έννοια. Όχι πως θα της κάνει τίποτα, αλλά πότε δεν ξέρεις. Βέβαια δεν θα πάρουμε από εκεί γιατί ήταν χρωματιστή και δεν μου άρεσαν και δεν βρήκα και πουθενά ακόμα, να σας πω την αλήθεια. Αυτό που ζεσταίνει στο γάλα που αγοράσαμε από εκεί και θα σας τα δείξω όλα στο baby haul που θα σας κάνω αργότερα. Επίσης είχε και αυτά που φτιάχνει στο φαγητό του μωρού για αργότερα, μετά τους 6 μήνες που τρώνε και φαγητό, για ένα τύπου blender που τα ζεσταίνεις και τα λοιπά. Πολλές φωλιές, εμείς δεν πήραμε γιατί μου έκαναν δώρο μια φωλιά από λαμιλού. Και την πρίκα του μπορείτε να πάρετε από εκεί όσες ετοιμάζετε τώρα, έτσι, την πρίκα του μωρού σας. Κούνιες, είχε ποικιλία μπορώ να πω, δεν θα σας πω ποια κούνια επιλέξαμε εμείς, δεν θα σας πω. Θα σας το κρατήσω κρυφό μέχρι το Σεπτέμβριο που θα έρθουν η κούνια. Όλες οι κούνιες, παιδιά, ερχόντουσαν Σεπτέμβριο, δεν μπορούσες ούτε από το Λίτο ούτε από τα άλλα καταστήματα. Δηλαδή, επειδή πέφτει και 15 Αύγουστος, θα σας τα πω όλα βέβαια στο τέλος. Βλέπετε εδώ ότι είχε αρκετά πράγματα να δούμε, και λίκνα και κούνιες και καρότσια και του φαγητού. Δόξα τω Θεώ που πήγαμε στην Αθήνα, γιατί εμείς εδώ στη Ρόδο τρία πράγματα έχει να πας να δεις σε ένα μαγαζί και πολλά σας λέω τώρα. Αν είσαι τυχερός και βρεις αυτό που θέλεις. Και καρεκλάκια αυτοκινήτου είχε και καρότσια που μπορείς να δοκιμάσεις άπειρα. Εδώ έχει διάφορα για την περιποίηση του μωρού, ψαλιδάκια. Εγώ σας προτείνω να πάρετε ένα σετ που να τα έχει όλα μέσα. Και ναι, κάτι πήραμε. Λοιπόν, πήραμε αυτό του φαγητού. Θα σας πω τώρα 2-3 λόγια. Αφήνουμε αυτά και πάμε στο άλλο που έχει δίπλα, που έχει άλλο ένα. Μπεμπεζού, κάπως έτσι. Λοιπόν, πολύ καλές τιμές. Θα σας τα πω βέβαια και στο σπίτι. Πήραμε κάποια πράγματα, αλλά θα σας τα δείξω πια αυτά στη Ρόδο. Θα σας τα δείξω αυτά πια στη Ρόδο. Καλές τιμές και βρήκαμε μια κούνια. Βέβαια θα έρθω Σεπτέμβριο. Αυτό σκεφτόμαστε μόνο. Αλλά. Θα το σκεφτούμε, θα δούμε και σε άλλα καταστήματα. Αν δεν βρούμε κάτι, θα πάρουμε αυτή την κούνια και ας έρθει το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλα μαγαζιά γιατί έχει πάρα πολύ φασαρία και θα πούμε λεπτομέρειες από το σπίτι. Φτάσαμε και στα Μπεζού. Λοιπόν, ήταν ένα μικρό κατάστημα το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν έχει μεγαλύτερα, να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω. Το συγκεκριμένο ήταν αρκετά μικρό, δηλαδή είχε να δω 3 κούνιες, 4 κούνιες με το ζόρι. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η οβάλ. Τσιμπημένες οι τιμούλες τους, αλλά ήταν με τα στρώματα, με το στρώμα τουλάχιστον η συγκεκριμένη. Αλλά δεν ενθουσιάστηκα, μόνο η οβάλ μου άρεσε, γιατί δεν είχε και ποικιλία. Τώρα, άμα πας κάπου και έχει 3 κούνιες να δεις. Okay. Εντάξει, μπορεί να είσαι τυχερός και να βρεις αυτό που θες. Είχε και τύπου Μοντεσόρι που κι εσείς μου την προτείνατε, αλλά εν τέλει έχουμε καταλήξει ότι δεν θέλουμε σε κούνια Μοντεσόρι. Ίσως αργότερα διαμορφώσουμε το δωμάτιο Μοντεσόρι. Για νεογέννητο δεν το θεωρώ απαραίτητο, να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, δεν. Για μένα προσωπικά, προσωπική μου άποψη. Λοιπόν, μόλις φύγαμε από το Μπεμπέ Ζου, είχε πάρα πολύ ωραία πράγματα, μπορώ να πω, και μάλιστα καλές εταιρείες, ακριβά, πολύ καλά προϊόντα. Μου άρεσε μια κούνια οβάλ, αλλά μου φάνηκαν τελικά λίγο μικρές αυτές οι οβάλ και μάλλον πάμε προς το άλλο που βρήκαμε στο Λιτό, μια κούνια. Και από θέμα τιμής το ίδιο ήταν, να σας πω την αλήθεια, αλλά τώρα λέμε να πάμε και στο Baby City και μετά να αποφασίσουμε. Όλες οι κούνιες έρχονται Σεπτέμβριο, οπότε δηλαδή ολοκληρωμένο όλο το δωμάτιο θα είναι το Σεπτέμβριο, δεν γίνεται νωρίτερα, γιατί όλες είναι με παραγγελία και σου λένε το Σεπτέμβριο γιατί έρχεται και τώρα και ο 15 Αύγουστος θα πέσει μέσα στον Αύγουστο, αλλά και δεν τη βιαζόμαστε, έτσι κι αλλιώς το μωρό θα μπει και πολύ πιο μετά στην κούνια του, αλλά νομίζω ότι καταλήξαμε σε μία που υπάρχει. Πάμε τώρα βέβαια και στο Baby City και θα αποφασίσουμε μετά. Προς το παρόν πήρα κάτι πιπίλες από αυτό. Εδώ έχουμε το καρεκλάκι του φαγητού. Εντάξει, πάμε τώρα και στο άλλο να δούμε τι γίνεται εκεί. Φτάσαμε και είναι και δίπλα στο μόλ, οπότε μετά λέμε να πάμε και για φαγητό. Καλά, εντάξει, εδώ το ξέρουμε όμως τον έχει τις πιο ωραίες κούνιες και τις πιο ακριβές βέβαια. Για να δούμε όμως τι θα βρούμε. Εν τω μεταξύ από εκείνη το μόλ και θα πάμε μετά. Πάμε για αρχή. Δεν είναι φανταστική. Αυτή την έχω στα πάρει από το ίντερνετ, αλλά είναι αρκετά ακριβή, μπορώ να πω. Πάμε να δούμε.
Για το τέλος λοιπόν αφήσαμε το Baby City, ένα πολύ γνωστό κατάστημα, το διαφημίζουν πολύ διάσημοι κτλ, έτσι το είχα βρει κι εγώ. Πολύ καλές κατασκευές και οι κούνιες και οι συρταριέρες, πάρα μα πάρα πολύ καλές κατασκευές. Είχε και κούνια από 300 ευρώ, είχε και κούνια μέχρι 800 ευρώ, χωρίς το στρώμα όμως εδώ πέρα. Εντάξει, όποιος θέλει να διαθέσει τόσα χρήματα, εμείς πήγαμε σε μια medium κατάσταση με στρώμα μαζί. Ούτε πολύ οικονομική κούνια πήραμε, ούτε πολύ ακριβή, αλλά η σαν ποιότητα ήταν τρομερές, μου άρεσε πολύ αυτή η κούνια, η προηγούμενη που σας έδειξα με το γκρι, και γενικά έτσι είχε ιδέες για να πάρεις και για το πώς να φτιάξεις το παιδικό δωμάτιο, τι κουνουπιέρα να βάλεις, τη συρταριέρα, τις πάντες και όλα. Λοιπόν, φύγαμε και από το Baby City, πάμε στο mall, είχε πολύ ωραία πράγματα, λίγο πιο ακριβά, γι' αυτό μάλλον θα πάμε στην κούνια Απολυτό, που ούτε και αυτή είναι πολύ φθηνή, απλά έχουν κάποιες προσφορές εκεί που τρέχουν και αξίζει, θα σας τα πω από το σπίτι όμως. Θα πάμε να κάτσουμε λίγο στο mall, να φάμε, να το συζητήσουμε, να δούμε. Είχε πάρα πολύ ωραία πράγματα εδώ στο Baby City, πολύ ποιοτικά, αρκετά ακριβά μπορώ να πω, αλλά παίρνεις καλό πράγμα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οπότε θα πάμε μια βουλτίτσα στο mall και μετά θα αποφασίσουμε τελικά ποιες κούνιες, ποια κούνια θα πάρουμε, για να πάμε να πάρουμε και όλα τα λευκά είδη από εκεί να τελειώνουμε. Φτάσαμε. Ωραία, δεν έχει πολύ κόσμο. Πολύ καλά. Μια χαρά. Πάμε να δούμε και εδώ τι παιδικά έχει και θα πάμε για φαγητό. Λες και άδειο το μαγαζί, έτσι. Το μαγαζί, το mall. Παιδιά, δεν έχει πολύ κόσμο. Προφανώς όλοι οι Αθηναίοι λείπουνε. Οπότε αυτό είναι πολύ θετικό. Πάμε στα IKEA μέσα. Έχω πεθάνει. Να δούμε αν έχει φαΐ. Αυτά τα IKEA που έχουν ανοίξει. Να δούμε αν έχει φαγητό. Γιατί δεν μας αρέσει το φαγητό που έχει εδώ. Είναι πάρα πολλά κλειστά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Α, θα φαίνεται από εδώ αν έχει φαγητό. Να ρωτήσουμε τις κοπέλες εκεί. Εμείς φαγητό ψάχνουμε. Βρήκαμε και φαγητό στα IKEA, πήραμε και φτεδάκια και σνίτσελ. Αχ, η μέση μου, η μέση. Αχ, τέλος πάντων. Υπό άλλες συνθήκες δεν είμαι έτσι, εννοείται. Τέλος πάντων. Θα φάμε τώρα και μετά κάνουμε καμιά βολτίτσα εδώ. Αποφασίσαμε ότι τελικά θα πάρουμε, ξέρουμε ποιο μαγαζί θα πάρουμε την κούνια, το σκεφτήκαμε. Θα σας τα πω όλα όμως στο σπίτι αναλυτικά, γιατί ξέρω ότι είστε πολλές εσείς που ψάχνετε. Και επειδή τώρα έχει φασαρία και δεν μπορώ να σας μιλάω πολύ, θα σας τα δείξω όλα. Θα σας τα πω όλα από το σπίτι, γιατί τρέχουν κάποιες καλές προσφορές και κάποια μαγαζιά αξίζουν περισσότερο αυτή την περίοδο. Και ήρθαμε στα Zara Home. Θα μπορούσε να λείπει. Φυσικά θέλω βασικά να πάρω κάτι πόμολα για το μπουφέ και να χαζέψω βασικά τα παιδικά. Λοιπόν, ψάχνουμε πόμολα για το μπουφέ. Δεν ξέρω, λέει, αφού θα τον κάνουμε λευκό. Ναι. Αυτά ή τα μαύρα, γιατί και τα μαύρα θα είναι πολύ εντυπωσιακά. Ωραία πόμολα έχει γενικά εδώ. Πολύ ωραία. Και έχει και πετσέτες, μια κουζίνα, μπάνιο και τα λοιπά. Νομίζω δεν έχει για μωρά. Ναι, έχει για μωρά. Τέλεια. Βέβαια, εγώ ήθελα να πάρω ράφια και τέτοια. Εδώ έχει πιο πολλά ρούχα και λευκά είδη. Θα αναγκαστώ πάλι να τα παραγγείλω από το ίντερνετ. Δείτε, εδώ έχει πάρα πολλά παιδιά. Α, αυτό είναι τέλειο. Πολύ ωραίο. Και αυτό. Έχει όμως ωραία πραγματάκια. Έχει και καλές εκπτώσεις. Εδώ. Έχει πολύ καλές εκπτώσεις. Έτσι μπορείς να βρεις και βάζα και κορνίζες. Καλά, είναι και η περίοδος των εκπτώσεων που έχει ξεκινήσει σιγά σιγά. Έχει πάρα πολλά, αλλά δεν βρήκα τίποτα από αυτά που ήθελα. Μόνο πομολάκια. Μόλις γυρίσαμε και επικρατεί αυτό. Αυτό είναι μια τηλεόραση που την πήραμε εδώ για το σπίτι. Δεν είναι για... είναι για την αδερφή του Ηλία, δεν είναι για εμάς. Αυτά που είναι για μας είναι εδώ. Ο Ηλίας πήρε μια καφετιέρα καινούρια, ό,τι να είναι. Την είχε παραγγείλει από τη Ρόδο, αυτή εδώ. Μια Μιλάνο λέει. Εγώ δεν ξέρω, δεν πίνω καφέ, με ξέρετε. Λοιπόν, Peg Perego.
Είναι τραπεζάκι φαγητού. Δεν φαίνεται προφανώς ποιο είναι. Θα το ανοίξω εγώ όταν πάμε Ρόδο και θα σας το δείξω κάποια στιγμή. Και από εδώ πήραμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Όπου σε αυτό το μαγαζί γνώρισα και μια κοπέλα από εσάς που δούλευε εκεί πέρα. Μια πάρα πολύ καλή κοπελίτσα. Ένα πολύ ωραίο κατάστημα, μικρούλι, ωραίο στο Χαλάνδρι, όπου είχε έτσι χειροποίητα τα πράγματα. Πήρα φανταστικά, πολύ ωραία πραγματάκια. Βέβαια τώρα όλα αυτά... Α, αυτό θα σας δείξω μόνο. Τώρα όλα αυτά δεν θα κάτσω να σας τα δείξω, να τα ανοίξω και τα λοιπά. Το μόνο που μπορώ να σας δείξω είναι ότι πήρα αυτό εδώ το μαξιλάρι, αυτό εδώ, το οποίο είναι μαξιλάρι θυλασμού, αλλά και, και τώρα, γιατί χρειάζομαι οπωσδήποτε μαξιλάρι, παιδιά, δηλαδή στα πόδια μου χρειάζομαι οπωσδήποτε, είναι αυτής εδώ της εταιρείας Lorelli και μπορείς να το χρησιμοποιείς έτσι. Και για το μωρό αργότερα να το βάζεις και για σένα και για να το θυλάζεις. Πήρα πολύ ωραία πράγματα, πήρα κουνουπιέρα, μια υπέροχη κουνουπιέρα που την έψαχνα πολύ πολύ καιρό. Πήραμε πάντα για το κρεβάτι, όλα αυτά όμως θα τα δείτε στη Ρόδο που θα σας κάνω haul αναλυτικά. Εντάξει, έμεινα πολύ ευχαριστημένη από το κατάστημα, από την εξυπηρέτηση και γενικά θα σας μιλήσω μετά για όλα τα καταστήματα που πήγα σήμερα. Κάποια πράγματα που πήρα από το λιτό, ναι, κάποια baby kit και τα λοιπά, αλλά θα σας τα δείξω σε αναλυτικό haul αυτά όταν πάω Ρόδο. Είναι πάρα πολλά αυτά που πήραμε και που είσαι ακόμα. Επικρατεί ένα χάος, δείτε εδώ. Ναι, επικρατεί ένα χάος και εγώ είμαι πτώμα, είμαι κουρασμένη, το κινητό μου δεν έχει μπαταρία. Θα σας δείξω κάτι πόμολα που πήρα από το... τι πήρα, από το Zara Home τα πόμολα που σας έλεγα. Λοιπόν, πήρα αυτά εδώ για το μπουφέ. Θεωρώ ότι θα ταιριάζουν άψογα με το μπουφέ μας, γιατί έχει vintage στοιχεία. Ο μπουφές είναι παλιός και θα τον βάψουμε λευκό και θα πηγαίνει το μαύρο πόμολο, πιστεύω, τέλεια. Και το έχει και σε προσφορά. Σας είπα ότι είχε πάρα πολύ καλές εκτόσεις στα Zara Home. Γυρίσαμε, όπως σας είπα. Τώρα θα κάτσω λίγο να ξεκουραστώ. Παιδιά, είμαστε όλη μέρα στους δρόμους, όλη μέρα. Αλλά ήθελα να τελειώνουμε αρκετά πραγματάκια. Αποφασίσαμε, βασικά έκατσα λίγο να σας μιλήσω λίγο για τα καταστήματα που πήγα. Γιατί ξέρω ότι πολλές από εσάς ενδιαφέρεστε, με ρωτάτε και στο Instagram τώρα συνέχεια που σας ανέβαζα stories και τα λοιπά. Λοιπόν, πήγαμε στο Λιτό, πήγαμε στο Μπεμπέζου και πήγαμε και στο Baby City. Για αρχή πήγαμε σε αυτά που είναι αρκετά μεγάλα καταστήματα και τα λοιπά γνωστά. Πολλά από αυτά με τα έχετε προτείνει και εσείς, αλλά τα είχα ψάξει έτσι και τα βρήκα και είχα δει για την ακρίβεια ότι το Λιτό έχει πάρα πολύ καλές τιμές. Να πω ότι δεν συνεργάζομαι με κανένα κατάστημα, όλα τα πλήρωσα κανονικότατα. Δεν έχω καμία συνεργασία, δεν έχω τίποτα, δεν με έχουν πληρώσει για να σας πω κάτι και δεν μου δώσαν τίποτα δωρεάν. Λοιπόν, πήγαμε στο Λιτό που για αρχή είχε πάρα πολύ καλές προσφορές για αυτό το διάστημα, δηλαδή σου έλεγε, στην αρχή μας είπε η κοπέλα ότι έχουμε έκπτωση πάνω από 300 ευρώ, παίρνουμε 10 ευρώ, 100 ευρώ δωρεπιταγή τα λευκά είδη. Μετά μας είπε βέβαια ότι είχε κυρωθεί συγκεκριμένη έκπτωση και ότι παίρνουμε στρώμα, ένα στρώμα με τη συγκεκριμένη κούνια που είχαμε επιλέξει εμείς. Γενικά τρέχουν κάτι τέτοιες πολύ ωραίες προσφορές που αξίζει με 1000. Από εκεί πήραμε το καρεκλάκι του φαγητού για το μωρό, διότι το βρήκαμε γύρω στα 20 ευρώ με διαφορά από ένα άλλο κατάστημα που είχαμε πάει χτες που δεν θυμάμαι ποιο ήταν. 20 ευρώ διαφορά. Θα σας το δείξω αυτό στη Ρόδο όταν το ανοίξουμε. Από ρούχα δεν ενθουσιάστηκα. Γενικά με ρούχα δεν έχω ενθουσιαστεί με τίποτα. Πάρα πολύ δύσκολη έχω βγει σε αυτό το θέμα. Αλλά είχε πάρα πολύ ωραία είδη για την πρίκα του μωρού. Πολύ ωραίες κούνιες, σε καλές τιμές, ωραία στρώματα. Εμείς για παράδειγμα διαλέξαμε ένα στρώμα με κοκοφίνικα. Είναι κοκοφίνικας και από πάνω είναι και αφρολέξ και μπορείς να τα κάνεις και να αλλάξει όταν μεγαλώνει το μωρό για να είναι πιο σκληρό το στρώμα, πιο μαλακό τώρα που είναι μωρό κτλ. Αποφασίσαμε ότι από εκεί θα πάρουμε τελικά την κούνια, γιατί ήταν πολύ καλή κούνια, γερή. Γενικά εγώ έχω πάει στο πιο ρομαντικό στυλ για το μωρό, το δωμάτιο θα είναι αρκετά ρομαντικό. Και η κούνια ταιριάζει γάντι, αλλά θα μας έρθει το Σεπτέμβριο. Αύριο θα πάμε να την παραγγείλουμε.
για να πάρω και σεντόνια και τα λοιπά, που δεν πήρα τίποτα, περιμένω να τα πάρω από εκεί, θα πάρω και την κούνια. Μετά πήγαμε στο baby seat, μετά πήγαμε στο baby zoo, όπου είχε ωραίες κούνιες και εκεί, πολύ λιγότερη ποικιλία, πολύ λιγότερα πράγματα, πάρα πολύ ωραία καρότσια, όπως και στο άλλο είχε πολύ ωραία καρότσια, στο λιτό, μεγάλη ποικιλία, μπορείτε να δείτε τα πάντα και για καρεκλά και φαγητού και τέτοια. Το bebe zoo που βρήκαμε εμείς ήταν λίγο πιο μικρό αυτό το συγκεκριμένο. Βρήκα μια-δυο κούνιες, αλλά δεν ενθουσιάστηκα τόσο πολύ. Έπειτα πήγαμε στο Baby City, όπου και αυτό είχε πάρα πολύ ωραία πράγματα, πάρα πολύ ωραίες κούνιες, πιο ακριβές, πιο τσιμπημένες στην τιμή τους, αλλά πολύ καλή η ποιότητά τους, όπως και στο λιτό. Αυτή που πήραμε εμείς είναι με μασίφ ξύλο, οικολογικά τα χρώματα και όλα. Το ίδιο και στο Baby City, εκεί όμως στο Baby City μπορεί να βρίσκεις και κούνια που είχε αρχική 800 ευρώ, χωρίς το στρώμα. Ήτανε χωρίς τα στρώματα εκεί πέρα. Και ήμασταν ανάμεσα εκεί σε αυτό το κατάστημα με το λιτό. Δηλαδή είχαμε δει μια κούνια εκεί, μια άλλη στο λιτό, αλλά εν τέλει αποφασίσαμε το λιτό, αλλά θα σας τα δείξω όταν έρθουν, όπως καταλαβαίνετε πια. Η εξυπηρέτηση στο λιτό για μένα ήταν η καλύτερη εξυπηρέτηση. Η κοπέλα ήταν πάρα πολύ καλή, ευγενική και στα άλλα καταστήματα, αλλά στο λιτό μας βοήθησε πολύ, πάρα πολύ με την εξυπηρέτηση. Ο Ηλίας δοκιμάζει την τηλεόραση, γι' αυτό μπορεί να ακούτε θόρυβο. Επίσης πήγαμε σε ένα άλλο μικρό κατάστημα στο Χαλάνδρι που λέγεται For My Baby και γνώρισα μια κοπέλα που με παρακολουθεί εδώ στο YouTube, η οποία δούλευε εκεί. Πάρα πολύ γλυκιά κοπέλα, μας εξυπηρέτησε εξαιρετικά, υπέροχη. Και εκεί βρήκα την κουνουπιέρα που έψαχνα πάρα πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό. Το είδα στο ίντερνετ και γι' αυτό πήγα να την πάρω από εκεί. Βρήκα την κουνουπιέρα που έψαχνα πάρα πολύ καιρό και είμαι πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό. Και τις πάντες του κρεβατιού πήρα από εκεί. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί βρήκα ακριβώς αυτά που ήθελα. Οπότε πήρα και από εκεί κάποια πραγματάκια, σας το έδειξα κιόλας. Μας έκανε έτσι η κοπέλα και ένα ωραίο δωράκι για το μωρό, μια σαλιάρα. Το Baby Zoo, το μόνο που πήρα είναι πιπίλες Beeps που έψαχνα σε όλα τα μαγαζιά και δεν έβρισκα πουθενά και τις βρήκα στο Bebe Zoo. Μόνο εκεί τις βρήκα τις Beeps. Αυτά λοιπόν, έχω να πω ότι δεν ξέρω αν θα πάμε σε άλλο κατάστημα με παιδικά, μπορεί αύριο, αλλά θα πάμε στο λιτό να παραγγείλουμε την κούνια. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα, διότι θεωρώ ότι έχει τις καλύτερες τιμές και από τις καλύτερες ποιότητες. Δηλαδή θα πάρετε και καλή τιμή και καλή ποιότητα όμως. Γι' αυτό και εμείς αποφασίσαμε να πάρουμε από εκεί. Είδα και τα στρώματά τους, μου άρεσαν πολύ. Και μετράει φυσικά και η εξυπηρέτηση. Έγινα και μέλος, έβγαλα μια κάρτα που μαζεύει πόντους. Και αργότερα μπορείς να τους εξαργυρώσεις με μια δώρο επιταγή 20 ευρώ, αν μαζέψεις 200 πόντους, κάτι τέτοιο. Στο mall πήγαμε σε ένα-δυο μαγαζιά, δεν βρήκα κάτι, δεν μου άρεσε τίποτα. Αυτά. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί βρήκαμε επιτέλους την κούνια μας, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία, είναι εξαιρετική και θεωρώ ότι θα ταιριάζεται όλο το σύνολο έτσι όπως το έχω σκεφτεί πάρα πολύ, με την κουνουπιέρα, με τις πάντες, με τα όλα του, γιατί μέχρι να βρω την κούνια δεν ήθελα να πάρω κουνουπιέρες. Φάγαμε και όλα στα IKEA και γυρίσαμε τώρα να ξεκουραστούμε. Δεν μπήκα στα IKEA, πήγαμε απλά μόνο για φαγητό. Άλλη μέρα θα πάμε γιατί ήμουν πραγματικά πολύ κουρασμένη. Δεν ξέρω αν θα κάνουμε κάτι το απογευματάκι, ίσως θα δούμε. Σίγουρα θα κάνουμε κάτι. Σκεφτόμουν μήπως πάμε στο λιτό να τα παραγγείλουμε να τελειώνουν. Θα δούμε, ανάλογα τα κουράγια μου, γιατί κλείνει 9 η ώρα και η ώρα είναι 4.30. Έχουμε καιρό. Τα αφήνω προς το παρόν και θα τα πούμε σε λιγάκι, να δούμε ανάλογα και τι θα κάνουμε. Πού σας στήριξα τώρα, ούτε εγώ δεν ξέρω. Δεν έχω φέρει τώρα το τρίποδο και προσπαθώ να σας στηρίξω κάπου. Ναι, καλά είμαστε. Λοιπόν, ετοιμάζομαι. Γιατί θα φύγουμε τώρα, θα πάμε να παραγγείλουμε την κούνια και να πάρουμε όλα τα σεντονάκια για το λίκνο, για την κούνια κτλ. Να τελειώνουμε. Εν τω μεταξύ από το air condition έχουν ξεραθεί τα χείλη μου. Τέλος πάντων, αυτό το air condition το έχεις όλη μέρα, δεν κάνει δουλειά, αλλά τι να κάνω κιόλας, δεν γίνεται. Λοιπόν, ναι, και ετοιμαζόμαστε να πάμε να πάρουμε αυτά τα πραγματάκια ακόμα και μπορεί να πάμε και στο Ήρα. Τώρα δεν θα σας τραβήξω τίποτα στα μαγαζιά γιατί στο λιτό σας έβγαλα. Πόσες φορές να βγάλω. Βάλα και το ωραίο μου το κραγιόν. Αυτό εδώ το καινούργιο που πήρα από Dustin Cream, το Hollywood. Μετά λέμε να πάμε μία βόλτα στο Χαλάνδρι. Έτσι για να πιούμε κάτι, να φάμε κάτι, θα δούμε. Οπότε έβαλα και το φορεματάκι μου, αυτό εδώ, το γαλάζιο.
έτσι ένα γαλάζιο φόρμα που έχω. Και φύγαμε τώρα, δεν θα σας δείξω κάτι στα καταστήματα, φτάνω τα καταστήματα, να πω και εγώ να ψωνίσω με την ησυχία μου, να κάνω τη δουλειά μου, να τελειώνουμε, γιατί τραβώ και την κάμερα και στο τέλος ξεχνάω ότι έχω να πάρω, πραγματικά, και θα σας βγάλω μετά που θα πάμε τη βολτίτσα μας. Και μόλις ήρθαμε, χαλάνδρι, ψωνίσαμε όλα τα πράγματα του μωρού, θα σας κάνω ένα τεράστιο χόλι όταν γυρίσω, όπως καταλαβαίνετε, η Λία έχει να πέσει τώρα χόλι. Πήραμε όλη την πρίκα του, τι σεντόνια, τι, ό,τι θέλεις πήραμε. Πολλά. Και τώρα πάμε να φάμε στο ψωμί και αλάτι που είναι του Λουκά. Ακούμε πάει και παλιότερα και ήταν ωραία. Και επειδή το χαλάνδρι ήταν όλο δίπλα, λέμε να πάμε να φάμε εκεί. Να δούμε, είναι ακόμα ωραία, θα δείξει. Ψωμάκι που πρόλαβα να πάρω ένα και σφινάκι τύπου σαλάτα χωριάτικη. Πολύ ωραίο φαίνεται πάντως. Και εδώ έχουμε καλαμάρι τηγανιτό. Καλαμάρι δεν είναι? Ωραίο φαίνεται. Η σουπίτσα ήταν τέλεια, η κρύα. Εγώ πήρα αυτό εδώ που είναι λαβράκι και ο Ηλίας πήρε κοτόπουλο μπαρμπεκιού μερζάκι. Για να δούμε, μέχρι στιγμής είναι όλο τέλεια. Και ναι, έχουμε επιστρέψει. Καλά, ο φωτισμός πρέπει να είναι. Άστα. Λοιπόν, επιστρέψαμε το φαγητό. Ήταν εξαιρετικό τέλειο. Κάτσε να έρθω κοντά από το φως, μπας και κάνουμε τίποτα. Ήταν εξαιρετικό το φαγητό. Πάρα πολύ ωραίο. Είχαμε ξαναπάει βέβαια παλιότερα, όπως σας είπα, και ήταν πάρα πολύ όμορφα και αυτή τη φορά και την προηγούμενη. Εγώ έφαγα ένα ωραίο λαβράκι. Πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Πεντανόστιμο. Και η τιμή, εντάξει. Δεν είναι οικονομικό, δεν είναι και ακριβό. Μία μεσαία κατηγορία θα έλεγα. Πήραμε πάρα πολλά πράγματα, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, ανυπομονώ να σας τα δείξω. Γι' αυτό θα σας κλείσω τώρα, θα κλείσω αυτό το βλογκάκι και θα τα πούμε πια. Δεν ξέρω αν θα κάνω άλλο εδώ στην Αθήνα, ίσως κάνω στην Καλαμάτα. Θα το σκεφτώ και μόλις επιστρέψω σας υπόσχομαι για ένα τεράστιο baby haul που θα ακολουθήσει, τεράστιο. Γι' αυτό κάντε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ακόμα, ακολουθήστε με και στο Instagram γιατί ανεβαίνουν πάρα πολλά stories. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, φιλάκια πολλά!